14:02:32. Ένας χρόνος και κάποιοι μήνες χρειάστηκαν για να επιστρέψει ο πύραυλος Long March 5B στη Γη, προκαλώντας όμως αναταραχή, αφού συντρίμμια ενδέχεται να σκορπιστούν σε χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και τα γραφήματα που εξέδωσε ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κρήτη και η Βόρεια Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πιθανές περιοχές πτώσης του πυράβλου. And you'll want to keep your eye on the sky this weekend. A giant piece of space junk could be heading towards Salt Lake City. Η πιο πρόσφατη πρόβλεψη, λοιπόν, σύμφωνα με την Aerospace Corporation, αναφέρει ότι κομμάτια του πυράβλου, ο οποίος έχει μήκος 30 μέτρα και ζυγίζει περίπου 22 τόνους, ενδέχεται να φτάσουν στη Γη νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να είναι προκαθορισμένη η πορεία της πρόσκρουσης. Αν και στο διάστημα υπάρχουν περισσότεροι από 5.000 δορυφόροι, με τη ρήψη τους να γίνεται ελεγχόμενα στην περιοχή του Νότιου Ειρηνικού, ο κινέζικος πύραυλος έχει προκαλέσει αναστάτωση, ακριβώς γιατί είναι μια αναπάντεχη εξέλιξη. No one knows exactly when or where, including the Chinese. But we have to take it seriously, because what the Chinese have done here is extremely irresponsible. They've launched this rocket, launching a space station module, and now it's coming back and there's an uncontrolled reentry. They're like the only country is space power in the world, I should say, that does this. Everybody else controls the reentry and they dump them into the Pacific. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς το θέμα των δορυφόρων εξελίσσεται σε πονοκέφαλο για την επιστήμη του διαστήματος, με τις χώρες να πετούν ανεξέλεγκτα τα διαστημικά τους σκουπίδια. Η Κρήτη, με το αστεροσκοπείο του Σκίνακα, αναμένεται να έχει κέριο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στην παρακολούθηση της τροχιάς των δορυφόρων, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την ακλόνητη παρουσία του Σκίνακα στο επιστημονικό γίγνεσθε και την επιτυχημένη πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βάλει μία τάξη στο θέμα των δορυφόρων. Υπάρχει μία σχεδόν χαοτική κατάσταση εκεί πάνω σε ό,τι αφορά τις τροχιές, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει πολιτικές ώστε να εισάγει έναν κώδικα διαστημικής κυκλοφορίας. Η Ελλάδα από το 2023 θα καταστεί πλήρες μέλος του δικτύου EU-SST. Το τηλεσκόπιο κρυονερίου, του Σκίνακα από την Κρήτη και του Χολομόντα από τη Θεσσαλονίκη θα δίνουν και στοιχεία για τις τροχές των δορυφόρων.